pod.gr. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς βράδυ, γύρω από τους δρόμους της πλατείας Συντάγματος, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Οι πεζοί κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τα αυτοκίνητα. Αν ήθελε κανείς σε μια στιγμή εορταστικού ενθουσιασμού, θα μπορούσε να βαδίσει πάνω στους ουρανούς και τα καπό τους χωρίς να χάσει την ισορροπία του. Αναρωτιέμαι αν ένα τέτοιο μποτιλιάρισμα είχαν στο μυαλό τους δύο ξεχωριστοί συγγραφείς. Ο Σάλιτζερ, που στο ψηλή σηκώστε στέγη ξυλουργεί, εγκλωβίζει τον ήρωά του στο αυτοκίνητο με άγνωστους και φαινομενικά ατέριαστους ανθρώπους, και ο Ντελίλο στο βιβλίο του Κοσμόπολης, όπου από τη λιμουζίνα ενός πλούσιου νεαρού χρηματιστή, κατά τη διάρκεια μιας μέρας, προσπαθώντας να πάει στην άλλη άκρη της πόλης, περνάνε όλοι οι άνθρωποι της ζωής του. Ο Κάπα θα μπορούσε να είστε εσείς. Είναι ο ήρωας του σημερινού podcast. Δυσανασχετούσε λοιπόν με όλη αυτή την κατάσταση. Υποσχέθηκε στον εαυτό του για ακόμη μια φορά πως δεν θα ξαναπάρει αυτοκίνητο στο κέντρο. Μπαίνοντας στη Μητροπόλεως από το Σύνταγμα, ο Κάπα, μέσα στο εντυπωσιακό μαύρο τζιπ του, ξεφυσάει με δυσφορία. The bright horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. Το τελευταίο άλμπουμ του Nick Cave παίζει και ξαναπαίζει. Πηγαίνει προς το θυσίο σε μια συνάντηση παλιών συμμαθητών. Κανονικά θα έπαιρνε το μετρό, αλλά απόψε ήθελε να φαίνεται επιτυχημένος. Πρωτοχρονιά ήταν. Στην πραγματικότητα προσπαθούσε να ξεφορτωθεί εδώ και 2 χρόνια αυτό το αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε. Από μινάρι της προηγούμενης ζωής του, αγορά μιας απερίσκεπτης στιγμής, του είχε μείνει τώρα μανάτι. Ούτε τα τέλη της κυκλοφορίας του δεν μπορεί να πληρώσει. Εκεί που σκεφτόταν όλα αυτά, είδε την πρώην γυναίκα του φορτωμένη με ψώνια να περνάει δίπλα του. Τη σκόρναρε με το παλιό συνθηματικό, 2 κοφτές και 1 παρατεταμένη. Εκείνη γύρισε με ύφος ξυνισμένο. Τη χαμογέλασε. Η Αλφα, ας τη λέμε έτσι, κοίταξε μια φορά τον ουρανό διαμαρτυρόμενη στο Θεό για κάτι. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα στο τζιπ του πρώην άντρα της, τριμώχνοντας τις σακούλες στα πόδια της. «Χρόνια πολλά», της λέει. «Πήρες πολύ πράγμα». «Ναι», λέει εκείνη. «Τρέχει κάτι?» Κοιτάχτηκαν για λίγο, εξερευνώντας ο ένας την κατάσταση του άλλου. «Έχει καινούρια ιστορία», σκέφτηκε ο Κάπα. «Πάλι με τη μάνα του θα περάσει τις γιορτές», σκέφτηκε η Αλφα και έδωσε τέλος στο ενοχλητικό σκάλισμα του παρελθόντος με ένα «καλά να περάσεις». Λίγο αργότερα βγήκε γρήγορα από το ακινητοποιημένο ακόμη αυτοκίνητο, ισορροπώντας όπως πάντα επιδέξια στα τακούνια και στη ζωή, διαπίστωσε φωναχτά ο Κάπα. Στο διάστηκτο από το ψηλόβροχο τζάμι του Παρμπρίζ, ο Κάπα είδε να κινείται ο μπροστινός, μα ήταν μόνο για λίγα μέτρα. Η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και μια γνώριμη φιγούρα έσκυψε μέσα. Ήταν ο Λάμδα, πολιτευτής στην εκλογική του περιφέρεια με το αιώνιο διάπλατο χαμόγελο. Άλλωστε, εκλογές έρχονται. «Βρε καλώς τον», έκανε ο Κάπα. Μπήκε ο Λάμδα και στρογγυλοκάθισε. Στα περίπου 3 λεπτά που έμεινε μαζί του και πριν το διώξει με τη δικαιολογία μιας άκρος επικίνδυνης και κολλητικής γρήπης, όχι κορονοϊού, που υποτίθεται πως είχε, ο Λάμδα είπε απνευστεί όλα όσα ήθελε να πει για το όραμά του και την ελπίδα που θα φέρει στην Ελλάδα το νέο χρόνο το δικό του κόμμα. «Μέρες που είναι, ας μη μιλήσω», σκέφτηκε ο Κάπα και αποχαιρέτησε τον πολιτευτή με ένα «καλές γιορτές». Λίγο πιο κάτω, κοντά στη Μητρόπολη, 2 φρικιά ζωγραφίζουν με σπρέι ένα τοίχο. Ο ένας έδειξε στον άλλον το αστραφτερό τζιπ και σε λίγο ένα σύννεφο κόκκινης μπογιάς πέρασε πάνω από την πόρτα του συνοδηγού. Ο Κάπα τους κοίταξε ανέκφραστος να τρέχουν για να κρυφτούν. Δεν θύμωσε. Τα είχε συνηθίσει αυτά. Κόντευε να πάει στο μοναστηράκι όταν δυνατός ήχος από κλαρίνο έφτασε στα αυτιά του. Άνοιξε το τζάμι
και ένας ηλικιωμένος Ρωμά με άλλους δυο νεότερους τον πλησίασε. Έπαιζε το «στη σπάργα στον ανήφορο». Α, αυτό ήταν. Ούτε κατάλαβε πως έτσι ξαφνικά βούρκωσε. Έβγαλε γρήγορα ένα 5 ευρώ από την τσέπη και το χώσε στη χούφτα του οργανοπαίχτη. «Άρε πατέρα», είπε λες κι ήταν εκείνος δίπλα του τώρα, στη θέση του συνοδηγού. «Αν ήσουν εδώ, σε είχε κανό να βγεις έξω και να ρίξεις μια στροφή». Έκλεισε βιαστικά το τζάμι. Η ουρά είχε προχωρήσει αρκετά. Όχι τόσο ώστε να φτάσει σύντομα στο ραντεβού του. Μια πινακίδα ενός γκαράζ αναβόσβηνε μπροστά του σαν σανίδα σωτηρίας, σαν θεόσταλτο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. «Εδώ θα κοιμηθούν οι λιμουζίνες απόψε», σκέφτηκε χαμογελώντας και με αυτόν τον τρόπο απάντησε στην επιμονή απορία του ήρωα του Ντελίλο στο Κοσμόπολης. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο και θα καταλάβετε. Το άφησε λοιπόν εκεί και συνέχισε με τα πόδια. Περπατούσαν πολύ δίπλα του και σιγά σιγά έπαψε να αισθάνεται μόνος. Παρά τις μεγάλες αντιθέσεις της, η Αθήνα την πρωτοχρονιά του άρεσε. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς, οι παλιοί του φίλοι και συμμαθητές τον περίμεναν και ο Κάπα έτρεξε ανυπόμονος να του συναντήσει. Αυτό το βράδυ η επιστροφή στην ηλικία της αθωότητας έμοιαζε να είναι ο ιδανικός προορισμός των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Καλή χρονιά! Ήταν το podcast «Τι φάση», αυτή τη φορά με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Στους ήχους, ο Νίκος Λουκόπουλος. «Τι φάση»? Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.